μαζί και πάλι φίλοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, στο ξεκίνημά μας, έχει σταλεί εξώδικο στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΗ Δωδεκανήσου από τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίοι ζητούν να τους δοθούν εγγράφος εξηγήσεις για τους λόγους που η αρμόδια τοπική υπηρεσία δεν παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων για την κάλυψη μέρους της αγοράς γυαλιών οράσεως. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται βέβαια οι τελευταίοι και να ζημιώνονται και οι επαγγελματίες. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θωμάγγελο Μιχαλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Νομού Δωδεκανήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Χαλκίδη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η υποχρέωσή μας είναι ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα και ταλανίζει και ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, αλλά και τους επαγγελματίες βέβαια. Δημιουργεί ζημία και στους επαγγελματίες. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο να στείλετε εξώδικο? Από πότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο προσπαθεί με κάθε τρόπο να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής των γυαλιών οράσεως προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Αυτό μήνες τώρα, διότι προσπάθησε αρχικά να μας υποχρεώσει σε σύμβαση, δεν τα κατάφερε, και μετά πέρασε με μια τροποποίηση, με μια υπουργική απόφαση, άλλαξε διαθέσεις, θέλει πλέον να μας εγκλωβίσει μέσα από ένα σύστημα κουπονιών, δηλαδή ουσιαστικά τι θα γίνεται. Ο δικαιούχος θα επισκέπτεται τον οφθαλμίατρό του, θα του εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση όπως όφιλε μέχρι τώρα και θα του δίνει ταυτόχρονα και μια βεβαίωση πληρωμής, το λεγόμενο voucher, που θα αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου και το ανώτατο ποσό για το οποίο έχει οριστεί στα 100 ευρώ κάθε 4 χρόνια. Πολύ μικρό ποσό, εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν τη γνωμάτευση θα πρέπει να την εγκρίνει και να τη σφραγίσει ο ελεκτής ιατρός του ΕΟΠΗ, όπως με κινόταν μέχρι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος θα την προσκομίζει στο κατάστημα οπτικών της αρισκίας του, προκειμένου να λάβει τα γυαλιά του μέχρι 100 ευρώ, έτσι, τα οποία δεν θα πληρώσει σε εμάς. Θα τα πληρωθούμε εμείς από τον οργανισμό. Αυτό απαιτεί ο οργανισμός. Πότε όμως, χρονικά δηλαδή. Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Εμάς μας χρωστάνε από το 2011. Αυτό είναι ένα. Στην ουσία είναι σαν να μην έχει αντίκριση με αυτό το βάουτσερ, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν έχει αφήσει μεγάλα ληξιπρόθεσμα ποσά, γιατί είναι ο καθολικός διάδοχος ταμείων που, έχει την αποκλειστική ευθύνη πλέον. Από το 2011. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό και μόνο αποτελεί μια διοικητική αδυναμία εκαθάρισης που είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανής, είναι ένα σκάνδαλο πολιτικής και διοικητικής αυθαιρεσίας αυτό το πράγμα. Να οφείλεις από το 2011 και να απαιτείς να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με συμβάσεις ή με κουπόνια ή με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν δέχτηκαν να κάνουν συμβάσεις οι συνάδελφοί σας προφανώς. Κανένας πανελληνίως, σας μιλάω πανελληνίως, έτσι είμαστε περί των 2.600 οπτικών οπτομετρών. Ζήτημα αν βρει κανείς 5 καταστήματα τα οποία έχουν αποφασίσει υπαρφητώσει για τους δικούς τους λόγους να εκτελούν αυτού του είδους τις συνταγές με κουπόνια. Κύριε Μιχαλάκη, από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει συμβεβλημένος άλλος πάροχος στα Δωδεκάνησα, δεν θα όφιλε ο οργανισμός να παραλαμβάνει τα έγγραφα? Φυσικά. Δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει σωστά το όλο σύστημα. Φυσικά, πώς λειτουργεί. Ναι, για τον λόγο αυτό, μάλιστα, έχουμε αποστείλει και το εξώδικο στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΗ Δωδεκανήσου, το οποίο ουσιαστικά βασίζεται πάνω σε δύο υπουργικές αποφάσεις του 19/6 του 18 είναι η πρώτη, η οποία ρητά αναφέρει ότι αν δεν υπάρχουν πάροχοι στην περιοχή, ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους, και επίσης ένα άλλο, τροποποίησαν μετά αυτήν βέβαια την υπουργική απόφαση, το Υπουργείο λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη εντεκάτου τι έκανε, τροποποίησε αυτή την υπουργική απόφαση και αναφέρει, είναι η 4898, πρώτη εντεκάτου λοιπόν, τα γυαλιά και οι φακοί αποζημιώνονται είτε σε συμβεβλημένους είτε σε δικαιούχους, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον οργανισμό, είτε όπως ορίζεται στην νομοθεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα
με προφανή σκοπό να επιδέχεται όποια ερμηνεία εξυπηρετεί. Τον καθένα, βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, ο οπτικός είναι ένας επιστήμονας με εκπαίδευση και υπευθυνότητα που μεριμνά για την ασφαλή αποτελεσματική αποκατάσταση των προβλημάτων της όρασής μας, έτσι. Είναι αναγκασμένος να ιδιωτεύει σαν ανεξάρτητος επαγγελματίας ή με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εν πάση περιπτώσει, γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν έχει προβλέψει καμία θέση για την ειδικότητά μας, οργανική. Έχει βιώσει την παρατεταμένη οικονομική κρίση, γιατί ζει στην ίδια γειτονιά με όλους τους ασφαλισμένους. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πιστώσεις του έχουν περιοριστεί, πληρώνει τα εμπορεύματά του προκαταβολικά. Και δεν φτάνει αυτό, ζημιώνεται και καθημερινά από το ανεξέλεκτο παράνομο εμπόριο αφιβόλου προελεύσεως γυαλιών, ως γνωστό, για το οποίο το κράτος δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Όντως έχει ξεφύγει η κατάσταση σε αυτό το που μας αναφέρεται. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, δεν έχει και ενημέρωση ο κόσμος για τη ζημία που θα υποστεί, φυσικά, επειδή παίρνει όλα αυτά, φυσικά, τα ανεξέλεγκτα. Βέβαια. Ναι, και πάνω σε αυτό ήθελα να πω, γιατί τοποθετήθηκαν και κάποια στελέχη του ΕΟΠΗ και μας είπαν ότι είμαστε η ελίτ των παρόχων και ότι δεν θέλουμε να συμβάσεις κλπ. Και ότι μέχρι τώρα δίναμε με δικά τους χρήματα γυαλιά ηλίου στους ασφαλισμένους. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή αυτά τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε, πρόκειται, είναι αηδίες, έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να αρχίσουν ελέγχους από την πηγή, δηλαδή στην πλασματική συνταγογράφηση. Όταν ο οφθαλμίατος συνταγογραφεί σε έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα διαφραστικού μία συνταγή, καταλαβαίνετε τι μπορεί να προκύψει μετά. Ναι, υπάρχουν άλλες προβλήματα. Έστω και αυτό, καταρχήν δεν μπορεί να γενικεύσει. Είναι σαν να σας λέω τώρα εγώ, όλοι οι πολιτικοί είναι κλέφτες. Έτσι. Δεν μπορεί να γενικεύει. Όσο αφορά δε τις τόσες κρατήσεις που κάνουν στους ασφαλισμένους, και εσείς είστε με εξαρτημένη σχέση εργασίας και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σας αντιστοιχεί σε κρατήσεις το μήνα, έτσι. Αλίμονο πια, ένα γυαλί ηλίου, ας πούμε, θα έπρεπε να το δικαιούται και για λόγους πρόληψης. Δηλαδή, εκφυλήσεις σοχράς, καταράκτες, να μην μπούμε τώρα σε αυτά τα χωράφια και καθόμαστε και λέμε, ας πούμε, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Μα και το ποσό δεν είναι τώρα 100 ευρώ για 4 είναι, χρόνια, ναι, όταν ο άλλος δεν είναι γυαλιά ηλίου και έχει πρόβλημα. Έτσι. Δεν πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον ετησίως. Φυσικά, έτσι. Έτσι πού να πάνε τα 100 ευρώ. Εν ολίγης, αυτή τη στιγμή δεν δέχονται τα δικαιολογητικά, δηλαδή των ασφαλισμένων. Όχι, κοιτάξτε, έτσι. Δέχονται τα δικαιολογητικά. Έχουν αρχίσει από τη Δευτέρα να δέχονται τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων. Με ποιο τρόπο? Σαν αλληλογραφία, δίνοντάς το αριθμό πρωτοκόλλου, σαν αλληλογραφία τα οποία μάλιστα λένε ότι θα τα επιστρέψουν ασφαλισμένους με αρνητική απάντηση. Και σε αυτό, μέχρι στιγμής, ο ΕΟΠΗ παρανομούσε. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι ΟΤΑ, υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων, το οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, και να το απαντήσουν εγγράφως. Και όχι να του λένε, ξέρεις κάτι, δεν σου χορηγούμε, μπορείς να φύγεις. Εντάξει, αυτά τώρα είναι γελία πράγματα. Όπως ο νόμος 2690 του 99 λέει ξεκάθαρα, και αυτό μάλλον οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, ότι είναι υποχρεωμένοι να πάρουν τα χαρτιά, να απαντήσουν εντός 50 ημερών και μάλιστα αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει μέσα σε 3 μέρες να διαβιβάσει τα δικαιολογητικά στην αρμόδια και να το γνωστοποιήσει αυτό στον ενδιαφερόμενο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι προφορικά, ξέρεις κάτι, δεν πληρώνουμε, πήγαινε στον οπτικό, πάντα βρεις εκεί. Εμείς δεν είμαστε γραφεία του ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Μετά από αυτό το εξώδικο, ελπίζετε σε κάτι, έχετε από κάπου ένα φως, κάποια κοιτάξτε, απάντηση. Κοιτάξτε, εμείς επανειλημμένα έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο και με τον ΕΟΠΗ, έχουμε προτείνει, όλοι οι σύλλογοι του κλάδου έχουν προτείνει, από συμψηφισμό, το οποίο είναι και το πιο δίκαιο νομίζω, μέχρι τραπεζική επιταγή μηνός, διμήνου, πενταμήνου, δηλαδή να μην μας δώσει αυτό το χωρίς αντίκρισμα voucher, κουπόνι, να μας δίνει μια τραπεζική επιταγή να αντιστοιχεί στα 100 ευρώ, να μπορούμε να πάμε να την εισπράξουμε σε οποιαδήποτε τράπεζα και ας είναι μηνός, διμήνου, τριμήνου, έτσι. Και από εκεί ζημία θα έχετε.
Και με αυτόν τον τρόπο και, και με επιταγή ζημία θα έχετε και από εκεί. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο πότε θα μας πληρώσει. Το πρόβλημα είναι το λεγόμενο clawback και το rebate. Δηλαδή, αυτοί έχουν, έχουν φτιάξει τετελεσμένους προϋπολογισμούς για τα γυαλιά της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τι πόνουν βάουτσερ? Πόσα βάουτσερ? Απεριόριστο αριθμό. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός των 50 εκατομμυρίων, λένε, οπ, σταματάμε. Τι σταματάμε? Δεν έχει ανάγκη ο ασφαλισμένος, ναι. Ναι, όχι τα βάουτσερ, όχι να δίνουν δηλαδή γυαλιά με το χωρίς αντίκρισμα χαρτί. Έτσι. Σταματάμε να πληρώνουμε τους οπτικούς. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς θα υποχρεωθούμε να πληρώσουμε τη διαφορά από τη τσέπη μας. Δεν γίνεται να χρηματοδοτείτε εσείς την ασφάλιση των πολιτών. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Πάμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή κοινωνική πολιτική κάνουν αυτοί με τα λεφτά των άλλων. Έτσι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι να πω, κύριε Μιχαλάκη, δεν ξέρω. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο οργανισμός είναι εκφύσεως αφαιρέγγιος. Ξοδεύει περισσότερα από όσα μπορεί να διαθέσει. Δηλαδή, και να γίνει κατανοητό το μέγεθος της σπατάλης, σας λέω απλά και μόνο ότι μόνο τα διαχειριστικά έξοδα του ΕΟΠΗ το 2017 ήταν 176 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πώς θα μας πληρώσει? Δεν καταλαβαίνω. Θα περίμενε κανείς να κάνει λοιπόν κόψιμο, clawback και rebate στις αμοιβές των στελεχών του, πρώτα από αυτούς και μετά από εμάς και από εσάς. Και μετά από τους, ναι. Έτσι. Δηλαδή, ας πληρώνει τον υπουργό, ας πούμε, η κυβέρνηση και το διοικητή του ΕΟΠΗ με κουπόνια, για να δούμε. Αν θα τους άρεσε. Κύριε Μιχαλάκη, νομίζω ότι έτσι βάλαμε ένα λιθαράκι στην ενημέρωση των τηλεθεατών και των ενδιαφερομένων. Μακάρι να δοθεί λύση. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Πάντως θέλουμε να μας ενημερώσετε και να επικοινωνήσετε, να μας πείτε όταν, εάν και όταν δοθεί κάποια λύση. Κοιτάξτε, ένας επίλογος, έτσι, δηλαδή σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου οι πολιτικές για την υγεία χαράσσονται με βάση με γνώμονα τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση. Τώρα εντάξει, αυτή η υπεροψία εκμεταλλεύονται εμάς και τους ασφαλισμένους, γνωρίζετε πολύ καλά ποιος στο τέλος την πληρώνει. Ο ασφαλισμένος που συνοστίζεται αυτή τη στιγμή για ένα ζευγάρι γυαλιά της τάξης των 100 ευρώ κάθε 4 χρόνια παρακαλώ, σε ιατρία και γραφεία που ρωτάει, που δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το σύστημα, που ψάχνει να βρει συμβεβλημένους οπτικούς θύματα που δεν βρίσκει. Και εμείς πρέπει να απολογούμαστε συνεχώς για ένα θέμα που δεν είναι δική μας υπευθυνότητα. Ξέρετε, κύριε Μιχαλάκη, με βάζετε τώρα στον πειρασμό να κάνω ένα σχόλιο, μια και διαβάσαμε τις παροχές που θα δοθούν με βάση τον προϋπολογισμό του 2019, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν από πού προκύπτουν τα υπερπλεονάσματα. Έτσι, τελικά, μπράβο, όταν έτσι, γίνεται έτσι, στάση έτσι, πληρωμών. Γιατί κάτι τέτοιο γίνεται με εσάς, αν έχετε να πληρωθείτε από το 2011 και φαντάζομαι δεν θα είστε και μόνος κλάδος. Και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο να σε βάζει σε αντιπαράθεση με τον ασφαλισμένο. Έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να πει ότι ξέρετε κάτι, τέλμα. Κάνω οριζόντια περικοπή, δεν ξαναχορηγώ γυαλιά, τελειώσαμε. Δεν το κάνει και φυσικά καταλαβαίνετε και δεν το κάνει, γιατί αυτό εξυπηρετεί την αλίευση ψήφων. Εμείς είμαστε 2.500 όλη την Ελλάδα. Να πούμε. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι εκατομμύρια. Έτσι. Καταλαβαίνω. Κύριε Μιχαλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Και εγώ πολύ. Να περιμένω καλά, από εσάς ενημέρωση για την όποια εξέλιξη, έτσι. Εντάξει, κύριε Καλκίτη. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μιχαλάκη. Τα προβλήματα είναι πολλά. Να πάμε όμως σε διαφημίσεις, όπως μας λέει η Θεμούλα από το Control, ολοταχώς.